αξιότιμοι κυρίες και κύριοι. Ο λόγος αυτής της συνάντησης είναι η έκφραση μιας δημοκρατικής κίνησης με ύψιστη σημασία για την πραγματική λειτουργία ενός κράτους δικαίου. Ένα τραγικό γεγονός ανάγκασε εμάς τους πολίτες να αναζητήσουμε και να απαιτήσουμε την εφαρμογή του νόμου περί λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας. Ένα δίκαιο αίτημα που υποστηρίζεται από τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο Ελλήνων και απαιτεί την τροποποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος. Αρκετά με την ατιμορρησία των υπουργών. Αρκετά με τη διαφθορά. Η διαφθορά σκοτώνει. Το είδαμε όχι μόνο στα Τέμπη, αλλά και σε άλλες συμφορές της χώρας μας. Η προστασία του πολίτη φαίνεται να μην ενδιαφέρει το πολιτικό σύστημα. Αν αναλογιστούμε και τα υπόλοιπα μέτρα που λαμβάνονται ενάντια στην ποιότητα ζωής μας, η αδιαφορία έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Ο πολίτης αντιμετωπίζεται σχεδόν τιμωρητικά από το κράτος, σε καθημερινή βάση και σε όλα τα επίπεδα. Οι πολίτες αυτής της χώρας εμπιστεύονται με την ψήφο τους πολιτικούς και τους αναθέτουν την ευζωία τους, το παρόν και το μέλλον τους. Και ενώ το κράτος, με πρόνοια και εύνοια, θα έπρεπε να φροντίζει σε βάθος χρόνου τις ανάγκες των ανθρώπων, εφαρμόζει την πολιτική του «αποφασίζουμε και διατάσσουμε», αδιαφορώντας για το ότι καταδικάζει τον Έλληνα σε συνεχή παρακμή, με αβέβαιο το σήμερα και το αύριο. Ανεπίτρεπτο για μια χώρα που βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν η πολιτική, θεωρητικά απλοί άνθρωποι, όπως και εμείς, συγκεντρώνουν τόση εξουσία και δύναμη στα χέρια τους έναντι άλλων ανθρώπων, πώς είναι δυνατόν τότε να μιλάμε για καταδίωκτο? Θα έπρεπε αυτή η μεγάλη εξουσία και ευθύνη να ελέγχεται, να επιθεωρείται και να καταδικάζεται αυστηρότερα από όλους τους απλούς πολίτες αυτής της χώρας. Ανταυτού, καταπατώνται οι διατάξεις του κράτους από την ίδια πολιτική ηγεσία, από αυτούς που θα έπρεπε να δίνουν το παράδειγμα. Βλέπουμε ότι η Βουλή, παρά το μεγάλο αριθμό βουλευτών, δεν καταφέρει να φανεί αρρωγός σε θέματα πάταξης της διαφθοράς. Έτσι αναγκαζόμαστε εμείς οι πολίτες να καταθέσουμε σήμερα αίτημα αναθεώρησης και άρσης της ασυλίας των πολιτικών, με την απέτηση αυτό να υλοποιηθεί τάχιστα. Ο Πρωθυπουργός απουσιάζει σήμερα και από αυτή τη σημαντική μέρα για τις αρχές της δημοκρατίας στην Ελλάδα, όπως απουσίαζε και από την ολομέλεια της Βουλής και σε άλλα σημαντικά για τη χώρα μας θέματα. Σίγουρο είναι μόνο το πρόσωπο της αδιαφορίας, όχι απέναντι σε ένα από τα χειρότερα εγκλήματα στη χώρα με κρατική συμμετοχή και ευθύνη, αλλά και απέναντι σε 1,5 εκατομμύριο πολιτών. Θα θέσω άλλη μια φορά τα ερωτήματά μου. Κύριε Μητσοτάκη, το όνομά σας αναφέρθηκε σε μια ποινικά κολάσιμη πράξη, για την οποία εσείς πρώτος θα έπρεπε να σπεύσετε να ξεκαθαρίσετε σύμφωνα με τη θέση σας. Όχι εκ του ασφαλούς, εντός της Βουλής και σε οικείο δημοσιογραφικό περιβάλλον, αλλά να παρουσιαστείτε και οθελώς μπροστά στο δικαστή και να αποδείξετε τα όσα ισχυρίζεστε. Αντιθέτως, κρυμμένος στην ασυλία σας, ούτε καν αναφέραστε στην τραγωδία, ελπίζοντας ότι οι Έλληνες θα ξεχάσουν και θα πονθαρρυνθούν. Εμείς όμως δεν ξεχνάμε. Με σκοπό να κοιτάξετε κατάματα το πρόβλημα και βλέποντας την αδιαφορία της δικαιοσύνης, σας απέστειλα μία επιστολή. Οφείλατε να μου απαντήσετε. Όχι ως εκπρόσωπος ενός κράτους που σκότωσε το παιδί μου, όχι μόνο από την ηθική υποχρέωση προς την κοινωνία, αλλά και την παράταξή σας, αλλά από την υποχρέωση που έχετε να απαντήσετε εντός 50 ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Συντάγματος, με σεβασμό προς τις διατάξεις της χώρας. Και ερωτώ. Γνωρίζετε τους νόμους της χώρας μου? Συμμορφώνεστε με αυτούς ή θεωρείτε ότι δεν έχετε καμία τέτοια υποχρέωση? Η απουσία σας δηλώνει και την απάντησή σας. Εγώ όμως, ως μάνα και πολίτης αυτής της χώρας, έχω δικαίωμα να μάθω γιατί κάηκε το παιδί μου και για ποιο λόγο αναζητούμε οστικά υπολείμματα σε όλη τη γύρω περιοχή. Και επειδή τα ερωτήματα αυτά καίνε την ψυχή μου, θα κάνω υπομονή. Και θα περιμένω να βρείτε χρόνο και να απαντήσετε εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο νόμος, τιμώντας το αξίωμά σας. Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι του νόμου, ανώτατοι δικαστές, εισαγγελείς και δικηγόροι, φέρετε την πιο μεγάλη ευθύνη
αλλά και την πιο μεγάλη τιμή. Το πιο σημαντικό αξίωμα αυτό της δικαιοσύνης. Τιμή και δόξα στους ακέραιους εκπροσώπους που θα αφήσουν πολύτιμη κληρονομιά τον τίτλο του αδέκαστου στους απογόνους, αλλά και σε όλους εμάς. Ζητάμε... Ζητάμε τη συνδρομή σας σε αυτό το δίκαιο αίτημά μας. Παρακαλώ, θυμηθείτε. Πριν κάποιους μήνες παραβιάστηκε το άρθρο 16 του Συντάγματος, επειδή αυτό επιθυμούσε η κυβερνόσα πλειοψηφία. Το αποδεχτήκατε σιωπηλά. Ο πληγωμένος θεσμός της δημοκρατίας μπορεί να αποκατασταθεί μόνο μέσα από τη γενναία στάση σας. Στο ανήθικο, σάπιο κατεστημένο, σας καλούμε να σταθείτε όρθιοι δίπλα μας. Η κοινωνία δεν αντέχει άλλη αδικία. Απέναντίας περιμένει έτοιμη η κατάσταση να αλλάξει άμεσα. Και εσείς, κύριοι και κυρίες βουλεύτριες, σηκωθείτε επιτέλους από τις καρέκλες σας. Κατεβείτε από το βάθρος σας και επιτέλους κοιτάξτε μας. Παρακαλώ, θυμηθείτε ότι η παρουσία σας στη Βουλή έχει μοναδικό σκοπό την έκφραση και υλοποίηση των λαϊκών αιτημάτων. Ένα από αυτά είναι και το δικό μας σήμερα. Γνωρίζετε ότι το 1,5 εκατομμύριο είναι τριπλάσιο από τις 500.000 που απαιτεί το άρθρο 73, παράγραφος 6 του Συντάγματος, για να προχωρήσετε άμεσα στην πραγματοποίηση του αιτήματός μας. Οφείλετε να μας αποδείξετε εμπράκτως ότι σέβεστε τον ελληνικό λαό και τους νόμους λειτουργίας του κράτους δικαίου. Για την υποβάθμισή του έχει κατηγορηθεί η χώρα μας στην Ευρώπη και διεθνώς, εξαιτίας των δικών σας χρόνιων χειρισμών, αναξιοκρατίας και διαφθοράς. Η συνεχής εξασθένιση των πολιτών με αβάσταχτους φόρους, ακρίβεια και ψυχολογικό πόλεμο προκειμένου να κάμψετε το ηθικό και την αντίδρασή μας δεν λειτουργεί πια. Η πολιτική οφείλει να είναι λειτουργήμα από άξιους, οραματιστές και άριστους. Ας γίνετε εμπνευστές, ταπεινοί ηγέτες που δεν χρειάζονται φρουρά για να βγουν να μιλήσουν με τους πολίτες, που δεν χρειάζονται δοκιμαστές φαγητού για να φάνε. Μέσα στην απλότητά τους γνωρίζουν τις τιμές των βασικών τροφίμων. Εκλείπει αυτή η πολιτική ποιότητα. Η πολιτική να εμπιστεύονται τους πολίτες όσο οι πολίτες τους πολιτικούς. Χρειαζόμαστε έντιμους εκπροσώπους της, να τοποθετήσουν στην Ελλάδα ξανά στη θέση που της αρμόζει. Σεβαστείτε ότι δεν δεχόμαστε πλέον να μαυρώνεται η αξιοπρέπεια, ο πολιτισμός και η ιστορία μας. Είμαστε βαθιά περήφανοι γι' αυτά. Και οι δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι της ενημέρωσης και της αλήθειας, σας χρειαζόμαστε δίπλα μας. Σας καλούμε να τιμήσετε το λειτουργήμά σας, που αποτελεί δομικό δημοκρατικό λίθο. Οφείλετε να παρουσιάζετε κάθε σκοτεινή πτυχή των γεγονότων και να αποκαλύπτετε με τόλμη την αλήθεια, ώστε μόνο η αλήθεια να κυριαρχεί. Αλλιώς γίνεστε συνεργάτες της παραπλάνησης, καταδικάζοντας την κοινωνία σε σκοταδισμό. Σήμερα όλοι μας περιμένουμε ξεκάθαρες απαντήσεις. Έχουμε καλέσει όλα τα κόμματα του συνταγματικού τόξου. Αναμένουμε μια καθολική θετική δέσμευση από εσάς. Φεύγοντας από εδώ, παρακαλώ να έχει γίνει εμφανής η θέση που θα πάρει κάθε διάταξη. Είναι σημαντικό για μας. Προσμένουμε γρήγορη εφαρμογή των τροποποιήσεων. Ένα πρώτο βήμα προς την επάνωδο του κράτους δικαίου θα είναι αυτή η πρώτη εφαρμογή του άρθρου 73, παράγραφος 6, που θα επαναφέρει τις ευθύνες των Υπουργών και θα γίνει η αρχή μια σειρά τροποποιήσεων ως προς την εφαρμογή της δημοκρατίας. Σε αυτή την εκδήλωση, όπου εκφράζουμε στην πράξη την έννοια της δημοκρατίας, η πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός είναι απόντες. Η αποχή τους από αυτή την εκδήλωση δηλώνει την ανεπάρκεια και την άρνησή τους να αναλάβουν τις ανάλογες ευθύνες του αξιώματός τους. Γιορτινές εκδηλώσεις υπέρ της Δημοκρατίας και πομπόδεις δηλώσεις περί κράτους δικαίου δεν έχουν καμία σημασία όταν η πραγματικότητα, εύκολα αντιληπτή από όλους, εκφράζει το ακριβώς αντίθετο. Τέλος, θα ήθελα να διαβάσω κάτι που μου έστειλε σήμερα το πρωί ένας άνθρωπος που εκτιμώ πολύ. Θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο που το μήνυμα αυτό εστάλει σήμερα. Περί δημοκρατίας. Από φιλοσοφικής άποψης είναι το πρωτόγονο μέσα στην ανθρώπινη ψυχή. Το ιερότερο των αιτημάτων που οι ανθρώπινες μάζες διεκδικούν με τη μεγαλύτερη φλόγα. Είναι ουράνια θεά, αιώνια αξία, η ύψιστη ιδέα.
Είναι ο πολικός αστέρας που οδηγεί νομοθέτη και δικαστή στην έβρεση του ορθού δικαίου. Κατά Αριστοτέλη, είναι η κοινωνική σκοπιά των αρετών ή τη αρετή προς το έτερον. Σας ευχαριστώ.